Η Έλληνα Λάσκα είναι μαζί μα στο στούντιο. Έλληνα, στη σκιά του υψηλού πληθωρισμού που βλέπουμε ότι καλπάζει και καλπάζει σε όλε τι χώρε, έρχεται αυτό το τελεσίγραφο τη Λαγκάρτ, το οποίο λέει στι επιχειρήσει τι. Βάλτε πλάτη. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, ε, Λένα, τι έχουμε, έχουμε έναν πληθωρισμό απληστίας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, έχει καταγραφεί αυτό, ότι μεταφέρουν όλη την αύξηση τους κόστους στην πλάτη των καταναλωτών και βάζουν και κάτι της παραπάνω, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους. Η σημερινή παρέμβαση της Λαγκάρντ είναι σαφής προς τις επιχειρήσεις και λέει Τις αυξήσεις μισθών που διεκδικούν δίκαιοι εργαζόμενοι, μην τις περάσετε στο συνολό του τους στους καταναλωτές, απορροφήστε μέρος αυτών των πιέσεων για να πάμε παρακάτω, διότι αν δεν το κάνετε αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Θα γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί γιατί θα χρειαστεί να αυξηθούν κι άλλο τα επιτόκια, να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για πολύ καιρό και αυτό θα γυρίσει πίσω στις πλάτες των επιχειρήσεων της οικονομίας των καταναλωτών. Θα γυρίσει καταναλωτών. Boomerang. Boomerang, και τώρα είχαμε και την εκτίμηση από τον κεντρικό τραπεζί, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίο λέει στην ουσία για την πορεία των επιτοκίων. Τι θα γίνει και πότε θα γίνει. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι τον Ιούλιο πάμε σε μία ακόμα αύξηση επιτοκίων, το πιθανότερο 25 μονάδε βάση. Το 3,5 το σημερινό θα γίνει 3,75. Σύμφωνα με τον Γιάννη Τουρνάρα, ο Ιούλιο είναι σχεδόν κλειδωμένο. Το Σεπτέμβρη παίζει, αν θα έχουμε νέα αύξηση ή όχι, θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό. Και εκτιμά ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο ότι εκεί κάπου μπαίνει φρένο. Δεν βλέπει νέα αύξηση δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη. Αλλά πάντα ο πληθωρισμό έχει την τελευταία λέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.